Μάγκες, καλησπέρα. Θέλω να σας δείξω πώς να μαζέψετε πολύ γρήγορα XP τώρα που έχει μπει και η καινούργια σεζόν. Εγώ βλέπετε αυτή τη στιγμή είμαι στην τρίτη επιλογή, έχω 3100 SP και είναι κάτι που θα ξέρετε οι περισσότεροι. Υπάρχουν εδώ πέρα διάφορα objectives από διάφορα modes. Αυτά είναι από τα Ultimate Team. Από τα clubs δεν θα σας δείξω γιατί δεν παίζω καθόλου, αλλά τα manager objectives και τα player objectives θα σας δείξω πώς θα τα κάνετε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα χρειαστεί να αφαιρέσετε λιγάκι χρόνο, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι κάποια που είναι τα προφανή, που μπορείτε να καταλαβαίνετε. Αλλά πάμε να σας δείξω λίγο με λεπτομέρεια πώς θα κάνετε τι. Λοιπόν, πάμε πρώτα σε αυτά εδώ πέρα, τα weekly objectives από το manager career. Αυτό εδώ είναι το προφανές, απλά παίξτε 5 παιχνίδια. Και πάμε να σας δείξω πώς να κάνετε αυτά τα τρία, το setup, training plan, hire coach και make a tactical change. Εγώ συνήθως θα πάω να ξεκινήσω κάποιο καινούριο manager για να κάνω τα objectives. Παίζω σαν κάποιον κανονικόν και παίρνω τον Guardiola. Πάω στην Αγγλία. Αν βρω την Αγγλία. Ναι. Και παίρνω τον Guardiola για να έχω και τη City. Πού είναι? Νάτος. Εδώ πέρα στο Financial Takeover βάζω και ένα billion για να είναι πιο εύκολο να κάνουμε κάποια άλλα objectives. Εδώ βάζω το 3 λεπτό για να κάνουμε και γρήγορα τα 5 matches που θέλει. Που τα 5 matches είναι πολύ προφανές πως θα το κάνετε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα training plan. Θα πάτε στο squad, θα προχωρήσετε δεξιά, πάτε στο training plan. Εδώ πέρα διαλέγετε, στον Anderson βάζετε energy focus για παράδειγμα, δεν έχει πολύ σημασία. Εγώ βάζω να το βάλω και σε όλους για να είμαστε σίγουροι και έγινε το πρώτο. Όσον αφορά το make a tactical change, πάτε στο team management και απλά αλλάζετε σύστημα. Πάτε στο εδώ πέρα edit tactic και βάζετε, δεν ξέρω, βάλετε ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Και έτοιμο, έγινε και αυτό. Και μετά για το hire coach, πάτε εδώ στο tactical preset. Πατάτε Ελένα, πάτε στο coach management και μπορείτε να βάλετε όποιον να είναι, δεν έχει πολύ σημασία. Είναι για attack, οπότε βάλετε κάποιον που έχει 5 αστέρια. Βάζετε αυτόν και είναι έτοιμο. Και πηγαίνοντας πίσω στο ultimate team, πάμε στα manager objectives και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κάνει 7-3, έχει μείνει μόνο να παίξουμε τα 5 match, τα οποία θα τα παίξουμε πιο μετά. Και τώρα πάμε σε αυτά εδώ πέρα να σας δείξω πώς θα τα κάνετε. Δυστυχώς σε κάποια πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο, όπως για παράδειγμα το win a major competition, αν πάρετε τη city και κάνετε skip όλη τη σεζόν, θα πρέπει να περιμένετε τελειώσει η σεζόν. Μάλλον θα κερδίσει κάτι η city, αυτό είναι το πιο πιθανό. Οπότε θα γίνει αυτό. Εδώ πέρα πρέπει να παίξετε 10 match για να κάνετε τα 10 press conference μετά το match. Και αυτό εδώ πέρα πρέπει να κάνετε τα 20 drills, θα σας δείξω πώς. Απλά θα πρέπει να τα κάνετε 20 φορές δυστυχώς. Τα άλλα είναι αρκετά εύκολα, πάμε να σας τα δείξω. Τώρα για να κάνετε 5 top grade transfers, θα πάτε στο search players. Θα ψάξετε παίχτες οι οποίοι είναι free agents και θα τους κάνετε approach για να τους υπογράψετε. Και από τη στιγμή που θα είναι ελεύθεροι θα είναι top grade. Θα πάω να τα κάνω και θα σας τα δείξω. Και αυτό που θα κάνουμε στον παίχτη που θα σας δείξω τώρα είναι ακριβώς το ίδιο που έκανα και στους άλλους. Πάμε να κάνουμε approach to sign. Διαλέγουμε ένα role, δεν έχει σημασία. Δεχόμαστε ό,τι μας λέει, γιατί έχουμε βάλει να έχουμε 1 δισεκατομμύριο έξτρα για τις μεταγραφές, οπότε έχουμε άπειρα λεφτά. Wage 50-60 χιλιάρικα, δεν έχει σημασία, κάτι για να δεχτεί. Το δέχετε. Μπορείτε να βάλετε και 100, δεν έχει σημασία. Και από τη στιγμή που είναι free transfer, θα δείτε ότι θεωρείται top grade, θα το βάλει αλφα, επειδή είναι free agent και δεν πληρώσαμε κάποιο fee. Βλέπετε excellent deal, αλφα, και είναι αυτό το ίδιο που έκανα και στους υπόλοιπους 5 και έτσι έγινε και αυτό. Μετά πρέπει να κάνουμε το hire 5 star coach για κάθε θέση που θα δείξω. Πάμε πάλι στο squad, πάμε στο coach management και θα διαλέξουμε κάποιον στο midfield που έχει 5 αστέρια. Εδώ, αυτός εδώ πέρα ας πούμε. Τον βάζουμε εδώ πέρα. Μετά πάμε στο defense, κάποιον που να έχει 5 αστέρια στο defense. Εδώ πέρα, αυτός ο κύριος. Τον βάζουμε και αυτόν. Και πάμε και στο goalkeeping, κάποιον που έχει 5 αστέρια στο goalkeeping. Είναι εδώ πέρα η Χριστίνα Χιλ. Την βάζουμε και αυτήν εδώ πέρα. Και έγινε και αυτό τόσο εύκολα. Τώρα όσον αφορά το promote τον youth player πάνω από 90 rating, γιατί αυτό πρέπει να είναι, θέλει 3 παίχτες.
Εδώ πέρα δεν έχουμε κάποιον που να μπορούμε να κάνουμε, που θέλει από 90 rating και πάνω. Και αυτός εδώ πέρα μας δείχνει ότι είναι πολύ νέος, δεν μπορούμε να τον κάνουμε promote δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε. Οπότε απλά θα μπω σε κάποιο άλλο save και θα το κάνω από εκεί πέρα. Οπότε θα το δείξω, θα το δούμε αυτό στο τέλος. Λοιπόν, για τα training drills, πρέπει να πάτε πριν από κάποιο αγώνα, εδώ στο pre-match training, να διαλέξετε στα set pieces, νομίζω το πιο δύσκολο, το πιο γρήγορο, συγγνώμη, είναι το penalty. Πάτε εδώ πέρα, κάνετε το penalty. Πρέπει και καλά να χτυπήσετε το στόχο. Αυτό γενικά θα πάρει λίγη ώρα να τα κάνετε και τα 20, δυστυχώς. Εγώ συνήθως δεν το κάνω αυτό. Απλά το κάνω τώρα για το βίντεο, για να το δείτε. Το τελειώνετε, continue. Και πρέπει να κάνετε αυτό 20 φορές δυστυχώς, γι' αυτό εγώ δεν το κάνω. Κάνω όλα τα υπόλοιπα, αλλά άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε για να μαζέψετε και αυτά τα SP. Εδώ για το objective, για το promote 3 youth players, πήγα και ξεκίνησα καινούριο career mode. Διάλεξα manager mode, συγγνώμη, διάλεξα τη Liverpool, τον slot. Οπότε κάνω promote αυτόν εδώ πέρα και επειδή δεν υπάρχει άλλος, θα βγω από το save, δεν θα το κάνω save, δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Και θα ξανακάνω το ίδιο 3 φορές μέχρι να ολοκληρωθεί. Απλά πάλι έφτιαξα κάποιο καινούριο save, πήρα τη Real Madrid που μου βγάλε τον Ancelotti. Έκανα promote και αυτούς εδώ πέρα τους δύο. Το shortlist πρέπει να το κάνουμε από εδώ πέρα για να βάλουμε shortlist in transfer hub. Νομίζω δεν πρέπει να βάλουμε κάποιους παίχτες δικούς μας να τους πουλήσουμε. Απλά βάζουμε 10 παίχτες από εδώ πέρα πριν να είναι στο ίδιο save. Δεν, γενικά αυτό το objective γλιτσάρει λίγο. Οπότε πολλές φορές ακόμα και να βάλετε 10 παίχτες, θα πάμε να βάλουμε ας πούμε εδώ πέρα και αυτούς εδώ πέρα. Θα πάμε να βγούμε και τώρα που θα ξαναμπούμε στο Ultimate Team θα δείτε ότι δεν θα έχουν γίνει πάλι οι 10. Θα έχουν γίνει 2, 3, κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, εδώ βλέπετε έχουν γίνει μόνο 4. Άμα συνεχίσετε και το κάνετε, θα δείτε, θα το κάνω και εγώ στο βίντεο για να καταλάβετε ότι πρέπει να μπείτε και να βγείτε μερικές φορές για να το κάνετε μέχρι να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχω ολοκληρώσει τα περισσότερα. Μπήκα, βγήκα αρκετές φορές για να γίνει αυτό το shortlist 10 players, γιατί είναι λίγο glitchy, δεν ξέρω γιατί. Έχει γίνει και αυτό εδώ πέρα. Έκανα skip στο calendar όπως σας είπα και κερδίσαμε την Premier League με τη City. Σχεδόν πάντα κερδίζουμε αρκετά εύκολο. Και μένουν αυτά τα δύο που γι' αυτά θα πρέπει να παίξετε 10 παιχνίδια και όταν τελειώσετε να κάνετε τα press conference. Και αυτό εδώ που σας είπα πως δεν το κάνετε, δεν κάτσω το κάνω 20 φορές τώρα γιατί βαριέμαι. Θα το κάνω κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Αλλά ναι, είναι αρκετά εύκολο. Σας είπα πως με τα penalty γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ πέρα έχουν γίνει όλα, έχουν μείνει μόνο να παίξουμε τα 5 match. Λοιπόν, και είναι τώρα και αυτά τα δύο εδώ πέρα. Εδώ πέρα εγώ πάντα παίρνω τον Haaland. Επειδή άμα κάνεις skip στον Δεκέμβρη, νομίζω Νοέμβρη, κάπου εκεί πέρα που είναι χρυσή μπάλα, δίνει κατευθείαν στο Haaland τη χρυσή μπάλα. Και βγαίνει, νομίζω μετράει και το player of the season, γλιτσάρι. Αν δεν ισχύει αυτό ακόμα, στην προηγούμενη σεζόν ίσχυε. Μπορείτε να κάνετε απλά skip στο τέλος της σεζόν και θα βγει player of the season. Άμα παίξετε τα 5 match που ζητάει εδώ πέρα, θα βγείτε και player of the month και στο τέλος σεζόν ή ακόμα και τον Γενάρη μπορείτε να κάνετε transfer clubs. Θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα πώς να γίνει. Οπότε αυτά εδώ πέρα μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα. Θα σας δείξω πώς θα γίνουν και στο manager και στο career mode. Εδώ πέρα είναι προφανές να παίξετε 5 matches να κάνετε ένα hat trick. Άμα σε 5 matches που παίξετε, παίξετε καλά, μπορείτε να το βάλετε στο beginner. Οπότε θα πιάσετε και το top manager, το favor rating. Θα κάνετε και τα 10 match objectives. Και αυτά εδώ πέρα θα σας δείξω πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, βλέπετε, ξεκίνησα καινούριο mode. Πάτε στην Αγγλία, στην Premier League, πάτε στην City και διαλέγετε τον Haaland, που είναι ο Haaland. Να το σου Haaland. Εδώ πέρα βάζω 3 λεπτό και beginner για να παίξω στα 5 match στα BAM. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω αρχικά πως θα κάνετε κάποια από τα objectives πριν πάμε στα πιο έτσι δύσκολα. Πάμε στο personality. Και εδώ πέρα πάτε στο empty slot, διαλέγετε ένα playstyle, το βάζετε και έτσι έγινε το equip playstyle αρκετά εύκολα. Και για να κάνετε και complete στα 5 activities που ζητάει, πάτε εδώ πέρα στα activities και απλά τα κάνετε όλα. Όλα, δεν χρειάζεται όλα, απλά κάνετε 5. Εδώ πέρα έχουμε κάνει 5, οπότε έγινε και αυτό αρκετά γρήγορα, αρκετά εύκολα. Λοιπόν, θα πάω τώρα να παίξω τα 5 match για να κάνω τα objectives που μένουν και θα γυρίσω σε λίγο να δείξω τι έχει γίνει. Λοιπόν, έχω παίξει τα 5 μάτς με τον Haaland και έχω κάνει και το hat-trick και νομίζω έχω φτάσει και το top favor στον, για τον manager που βλέπετε είναι αυτό πάνω δεξιά. Τώρα θα κάνω skip μέχρι τον Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Νομίζω τον Νοέμβρη βγαίνει η χρυσή μπάλα. Κάτι τέτοιο για να βγούμε player of the season
και το Ballon d'Or winner, γιατί αυτά πάνε μαζί, νομίζω είναι κλεισαρισμένα. Λοιπόν, παιδιά, το Ballon d'Or και το Player of the Season δεν είναι ακόμα μπαγκαρισμένα. Την προηγούμενη φορά νομίζω είχα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα όταν έπαιρνα το Ballon d'Or, οπότε γινόταν αμέσως. Πλέον με το simulation δεν μου το βγάζει. Θα πρέπει απλά να παίξετε όχι όλα τα μάτς, να παίξετε κάποια μάτς στο beginner, στο τρίλεπτο. Να βάλετε πάρα πολλά γκολ, θα βγείτε Ballon d'Or winner αρκετά εύκολο. Αλλά και αυτό καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να είναι, αν πάτε σε ένα, είστε σε ένα κλαμπ που έχει 5 αστέρια, πρέπει να πάτε σε ένα κλαμπ που έχει 5 αστέρια και πάνω. Και πάνω, δεν πάει πιο πάνω. Να πάτε σε ένα κλαμπ που έχει και αυτό 5 αστέρια. Θα σας δείξω τώρα πώς να κάνουμε το max out skill category. Λοιπόν, πάτε στο player career, πάτε new player career. Φτιάχνετε έναν παίχτη όπως να είναι, δεν έχει σημασία. Διαλέγετε κάποιον. Προχωράτε, κάνετε advance. Απλά εδώ πέρα θα πάτε στο custom και θα τον βάλετε full νέο, όσο πιο νέο γίνεται. 2007. Εδώ το βάλετε pro και εδώ personality tier 7. Είναι σημαντικό για να μπορείτε να πάτε το κάνετε κατευθείαν. Μπαίνετε σε μια ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Δε και πάτε στο my pro, στο player growth και πάτε και τα κάνετε όλα αυτά κατευθείαν και έχει γίνει και το max out skill category, όπως θα πάω να σας δείξω τώρα. Και από ό,τι βλέπετε έχει γίνει και αυτό. Και όπως σας είπα, έχουν μείνει αυτά τα δύο, τα οποία σας είπα πως θα τα κάνετε. Το transfer clubs, απλά να πάτε σε ένα ίδιο club ή καλύτερο από αυτό που είστε ήδη όσον αφορά τα αστέρια. Το Ballon d'Or winner πρέπει να παίξετε λίγα match στο τρίλεπτο, στο beginner, να βάλετε μερικά goals ώστε να βγείτε Ballon d'Or winner. Εδώ πέρα τα έχουμε κάνει όλα αυτά, σας εξήγησα πως θα γίνει το καθένα. Αυτό δεν το έχω κάνει, πρέπει να παίξω λίγα ακόμα μάτς και βαριέμαι τώρα. Και όσον αφορά τα manager objectives, εδώ πέρα τα έχουμε κάνει όλα εκτός από τα Prince Conference που σας είπα πως και πάλι πρέπει να παίξετε 10 μάτς και να πάτε στα Prince Conference με τα μάτς. Και τα drills σας είπα και αυτά πως μπορείτε να τα κάνετε. Και όλα αυτά έχουν γίνει εκτός από τα 5 μάτς πάλι. Και έτσι απλά θα μαζέψετε ένα σωρό XP που θα σας δώσουν ένα boost στην αρχή της σεζόν.